Γεια σας και πάλι κυρίες και κύριοι από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο κομμάτι αυτού του μαθήματος θα μιλήσουμε για μία ακόμα αριθμητική μέθοδο υπολογισμού ριζών εξισώσεων και θα αναφερθούμε σε μία αρκετά γνωστή, διάσημη και αποτελεσματική μέθοδο, τη μέθοδο Νιούτον-Ράφσον. Η μέθοδος βέβαια από το όνομά της και μόνο παραπέμπει στον κύριο Ισάκ Νιούτον, κάτι το οποίο είναι αληθές βέβαια. Αυτά απλά πρέπει να διευκρινίσουμε για ιστορικούς λόγους ότι η μέθοδος που σήμερα χρησιμοποιούμε, παρόλο που φέρει το όνομά του, είναι κατά κάτι λίγο διαφορετική από την αρχική ιδέα και σύλληψη του κυρίου Ισαάκ Νιούτον. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πάλι με απλά πολυόνυμα. Θα χρησιμοποιήσουμε το γνωστό μας πολυόνυμο τρίτου βαθμού, χ στην τρίτη μείον 6χ τετράγωνο μείον χ στην 30 ίσο με το 0, τις ρίζες του οποίου θα προσπαθήσουμε να βρούμε. Το γράφημα νομίζω το έχουμε ξαναδεί στην μέθοδο της δικοτόμου. Η συνάρτηση αυτή, η εξίσωση αυτή έχει τρεις ρίζες, το μείον 2, το 3 και το 5 όπως επισημαίνεται εδώ στο γράφημα. Η ιδέα της μεθόδου, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ απλή και στηρίζεται στο εξής απλό γεγονός. Ας το δούμε λίγο καλύτερα από αυτές εδώ τις σημειώσεις, τις οποίες μπορείτε να πάρετε μέσα από την ιστοσελίδα του μαθήματος. Αν έχουμε λοιπόν μία αρχική εκτίμηση της ρίζας, οποιαδήποτε και είναι αυτή, όσο καλύτερη τόσο το καλύτερο, όσο πιο κοντά δηλαδή, αλλά μπορεί και να μην είναι και τόσο πολύ κοντά, τότε με αυτόν εδώ τον τύπο μπορούμε να βρούμε μία καλύτερη προσέγγιση και στη συνέχεια μπορούμε να εφαρμόσουμε αναδρομικά αυτόν τον τύπο έτσι ώστε να βρίσκουμε συνεχόμενα μία καλύτερη και όλο και καλύτερη προσέγγιση μέχρι να καταλήξουμε συγκλίνοντας στην ρίζα. Η μέθοδος περιγράφεται με αυτό το εδώ το απλό σχήμα, αν και στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε πολύ όμορφες αναπαραστάσεις, τόσο γραφικές αλλά όσο και σε μορφή βίντεο, οι οποίες δείχνουν τη σταδιακή σύγκληση της μεθόδου προς τη ρίζα. Παίρνουμε λοιπόν μια αρχική εκτίμηση της ρίζας, της πραγματικής ρίζας που είναι εδώ το χ αστεράκι, όπως βλέπετε, εκεί όπου η συνάρτηση τέμει τον οριζόντιο άξονα χ. Αλλά εμείς όμως έχουμε μια αρχική εκτίμηση την οποία εδώ την ονομάζουμε χ0. Σε αυτή τη χ0 λοιπόν παίρνουμε την εφαπτωμένη, σε αυτό το σημείο παίρνουμε την εφαπτωμένη πάνω στην καμπύλη και βλέπουμε σε ποιο σημείο αυτή η εφαπτωμένη τέμνει τον άξονα τον χ, τον οριζόντιο άξονα. Αυτό το σημείο είναι το σημείο χ1. Όπως παρατηρείτε πολύ σωστά στο σχήμα, αυτό το χ1 είναι πιο κοντά στο χ αστεράκι από εκεί που ήταν το χ0 και αν επαναλάβουμε αυτή τη διαδικασία αρκετές φορές, τότε αυτό το χ1 θα έρθει σαν χ2, χ3, χ4 κτλ. Όλο και περισσότερο κοντά στο χ αστεράκι και έτσι θα έχουμε βρει την ρίζα. Να μην σας κουράζω τώρα διαβάζοντας αυτές εδώ τις σημειώσεις, θα να σας υπενθυμίσω μονάχα ότι μία απλή περίπτωση είναι να λύσουμε αυτή την εξίσωση, την εφ στον χ τετράγωνο μείον 4, να βρούμε δηλαδή, αν θέλετε, την τετραγωνική ρίζα του 4. Είναι κάτι το οποίο στο μάθημα το έχουμε κάνει πολύ παλιά, ακόμα και με τα υπολογιστικά φύλλα και εν συνεχεία θα το αναφέρουμε. Απλά να πούμε ότι εκεί είχαμε χρησιμοποιήσει την γνώση της παραγόγου. Στον τύπο δηλαδή που λέει χ1 ίσον χ0 μείον εφ τόνος του χ0 δια εφ τόνος του χ0, το εφ τόνος που είναι η παράγωση θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι αν παραγωγήσουμε τη συνάρτηση χ τετράγωνο μείον 4 η παράγωση είναι το 2χ και αν κάνουμε τις πράξεις θα καταλήξουμε σε αυτόν εδώ τον τύπο. Αν η παράγωγος της συνάρτησης, της παράστασης που θέλουμε να βρούμε της ρίζας μας είναι γνωστή, τότε ο τύπος αυτός εδώ μπορεί να αναπτυχθεί σε κάποιον γνωστό τύπο σαν αναδρομική ακολουθία και μπορούμε να τον εφαρμόσουμε πολύ απλά ακόμα και σε ένα λογιστικό φύλλο, όπως για παράδειγμα μπορούμε να δούμε εδώ. Συγγνώμη, εδώ είμαστε, πιστεύω να το θυμάστε, το έχουμε κάνει αρκετά παλιά αυτό το παράδειγμα. Εδώ, σας το ξαναλέω, προσπαθούμε να βρούμε την λύση της την ρίζα της εξίσωσης χ τετράγωνο μείον 4 ίσο με το 0 με την μέθοδο Νιούτον. Η παράγωση είναι το 2χ, άρα ο τύπος αναλύεται πολύ εύκολα. Ξεκινάμε με μια αρχική εκτίμηση, εδώ έχω βάλει εγώ το 5 και από εδώ και μετά εφαρμόζουμε έναν αναδρομικό τύπο β2 μείον β2 στο τετράγωνο μείον 4 που είναι το f του χ δια 2 φορές το β2, δηλαδή δια 2 φορές το χ που είναι η παράγωση του χ τετράγωνο μείον 4. Και αυτό εδώ το κάνουμε διαδοχικά. Στη συνέχεια εδώ, αν θέλετε αυτά τα πράγματα να διαγράψουμε, αυτό που έχω κάνει δεν είναι τίποτα άλλο παρά να τραβήξω τον τύπο προς τα κάτω. Όπως βλέπετε έχω εφαρμόσει εδώ την επανάληψη αυτή 10 φορές.
Σταδιακά, όπως βλέπετε, συγκλίνουμε στο 2. Εδώ είναι η απόλυτη τιμή της διαφοράς δύο διαδοχικών τιμών. Αυτή εδώ η τιμή όλο και μικραίνει, όλο και μικραίνει, και εδώ με έναν έλεγχο if συγκρίνουμε αυτή την τιμή που παίρνουμε εδώ της διαφοράς στο δέλτα με μια ακρίβεια ε. Συνήθως αφού το ονομάζουμε ακρίβεια της μεθόδου, αν θέλετε καλύτερα ανοχή, tolerance κτλ. Εδώ είναι σχετικά μεγάλη τιμή, το 10 στη μείον 4 δεν είναι και πολύ καλή ακρίβεια, αλλά τέλος πάντων για τις ανάγκες ενός λογιστικού φύλου είναι μια χαρά. Και όπως βλέπετε, ήδη εδώ από την πέμπτη επανάληψη έχουμε πετύχει σύγκληση, θεωρώντας ότι αυτός εδώ ο αριθμός δηλαδή είναι πολύ κοντά στο 2, αρκετά ικανοποιητικά κοντά στο 2 για να μπορούμε να αποδεχτούμε αυτή την λύση. Δεν θα μείνω περισσότερο λίγο στα αυτά τα λογιστικά φύλλα, απλά θέλω να σας πω ότι εδώ είμαστε περιορισμένοι στο πότε μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την επανάληψη. Στον προγραμματισμό έχουμε διάφορα εργαλεία τερματισμού βρόχων, είτε με τους βρόχους while, είτε με τους βρόχους do while, ακόμα και με τους βρόχους for κτλ. Θα κλείσουμε λοιπόν λίγο αυτό το λογιστικό φύλλο, απλά το έδειξα για υπενθύμηση και θα σας πω λίγο το εξής. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να γράψουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο έχουμε ορίσει μια συνάρτηση σαν, για το πολυόνυμο, την οποία θα τη χρησιμοποιήσουμε σαν βάση για το πολυόνυμο το οποίο δουλεύουμε. Παρένθεση, προς το παρόν δουλεύουμε με πολυόνυμα, μπορούμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο αυτή και σε κάθε άλλη μορφή εξισώσεις, μη γραμμικές, και από εκεί και μετά να δώσει ο χρήστης μια αρχική εκτίμηση για αυτή την ρίζα, κάπου εκεί κοντά που πιστεύει ότι υπάρχει μια ρίζα, και η μέθοδος εφαρμόζοντας αυτόν εδώ τον επαναληπτικό τύπο, δηλαδή βρίσκοντας διαδοχικά το χ νη συν 1 σαν χ μείον F του χιέν, δια F τόνους του χιέν, θα προσεγγίσει σταδιακά αυτή την ρίζα. Λόγω της γνώσης της παραγόγου, κυρίες και κύριοι, η οποία μπορεί να είναι είτε αναλυτική είτε αριθμητική, όπως θα δούμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η μέθοδος συγκλίνει σχετικά γρήγορα, αρκετά πιο γρήγορα από τη μέθοδο της διχοτόμου που είχαμε δει σε ένα από τα προηγούμενα παραδείγματα. Το σχήμα το οποίο σας δίνω εδώ, το οποίο έχει πάρθει από την εγκυκλοπαίδεια, από το διαδίκτυο, από την Wikipedia, σας δείχνει με έναν έτσι καλύτερο τρόπο από ό,τι έχω εγώ στην ιστοσελίδα σχετικά με την οπτικοποίηση αυτής της μεθόδου, δηλαδή τα διαδοχικά βήματα που κάνουμε. Στο χ1 βρίσκουμε την παράγω, πάμε στο χ2, βρίσκουμε το σημείο που τέμνεται, φέρνουμε την παράγω, πηγαίνουμε στο χ3 και το καθεξής, έτσι ώστε όλο και περισσότερο κοντά να πηγαίνουμε προς την λύση. Στην υλοποίηση τώρα, κυρίες και κύριοι, αυτής της διαδικασίας, σαν μεθοδολογία δηλαδή την οποία θα ακολουθήσουμε στο πρόγραμμα της C++, έχω να σας αναφέρω εν συντομία τα εξής. Συγγνώμη. Καταρχήν, στο include έχουμε εδώ τις βιβλιοθήκες IO, Stream, Math και STDO, όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Είπαμε ότι αναφέρονται στην είσοδο και έξοδο δεδομένων και στη math, μιας και χρησιμοποιούμε μαθηματικού τύπου συναρτήσεις. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιούμε μονάχα εδώ, όπως βλέπετε, την συνάρτηση της απόλυτης τιμής για δεκαδικούς αριθμούς, για διπλής ακρίβειας αριθμούς κτλ. Ωστόσο, μπορεί να είναι χρειαζόμενη, να χρειαστεί κάτι τέτοιο αν έχουμε τύπους με τετραγωνική ρίζα, ημίτονο, συνημίτονο, διάφορες μαθηματικού τύπου συναρτήσεις, όπως έχουμε δει σε άλλα παραδείγματα. Από την άλλη μεριά, προσέξτε λίγο σας παρακαλώ εδώ τα εξής. Θα ορίσουμε μία σταθερά η οποία θα μας βοηθήσει, βασικά ορίζει την ακρίβεια της προσέγγισής μας, το πόσο δηλαδή κοντά θέλουμε να πέσουμε στην ρίζα της εξίσωσης. Αυτή εδώ η σταθερά είναι ένας μικρός δεκαδικός αριθμός, θετικός πάντοτε, αλλά αρκετά μικρός, και στην ουσία χρησιμοποιείται σαν συνθήκη τερματισμού της επαναληπτικής διαδικασίας. Όταν η απόλυτη διαφορά της προσέγγισης, δύο διαδοχικών προσεγγίσεων που παίρνουμε, είναι μικρότερη από αυτήν εδώ τον αριθμό, θα θεωρήσουμε ότι η επόμενη επανάληψη δεν θα βελτιώσει περισσότερο και καλύτερα την προσέγγιση μας, οπότε θα διακόψουμε την διαδικασία. Ο πολύ μικρός αυτός αριθμός H που δίνουμε εδώ θα μας χρησιμεύσει για τον υπολογισμό της αριθμητικής προσέγγισης της παραγόγου, παρόλο που σας υπενθυμίζω στα πολυόνυμα είναι πολύ εύκολο να βρει κανείς την αναλυτική παράγωγο.
θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την μέθοδο και να κάνουμε την μέθοδο μας πιο γενική, έτσι ώστε να μπορεί ήδη το ίδιο πρόγραμμα να δουλέψει και σε περιπτώσεις όπου δεν είναι γνωστή η αναλυτική παράγωση ή που δεν μπορεί να απολογιστεί το ίδιο εύκολα όπως στα πολυόνυμα. Το πρόγραμμα σχετικά, μάλλον την διαδικασία αυτή, σας υπενθυμίζω ότι την έχουμε αναλύσει σε ένα άλλο πρόγραμμα, εδώ στη σελίδα με κωδικό 453 στο μάθημα, στον αριθμητικό υπολογισμό παραγόγου, έχοντας χρησιμοποιήσει αυτόν τον προσεγγιστικό τύπο. Το H σας θυμίζω ότι είναι μια πολύ μικρή σταθερά, ένας πολύ μικρός θετικός ακέραιος αριθμός. Μπορούμε να το μικρύνουμε αρκετά περισσότερο από το 10 στη μείον 4 για να πάρουμε καλύτερη ακρίβεια στην παράγωγο ή μπορούμε να το μεγαλώσουμε αν θέλουμε να έχουμε έτσι μια πιο χοντροειδή εκτίμηση της παραγόγου. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, παρατηρήστε ότι εδώ έχουμε ορίσει μια συνάρτηση F. Αυτή η συνάρτηση στην ουσία εκφράζει την εξίσωση για την οποία θέλουμε να βρούμε τις ρίζες. Εδώ έχουμε γράψει την χ τετρίτης μείον 6 χ τετράγωνο μείον χ συν 30. Μπορείτε να την αντικαταστήσετε τη γραμμή 14 που βλέπετε εδώ ή οποιαδήποτε άλλη γραμμή είναι στο πρόγραμμά σας με οποιοδήποτε άλλο τύπο συναρτησιακό θέλετε εσείς αν χρειάζεται να βρούμε κάποια άλλη εξίσωση. Στη συνέχεια προσέξτε λίγο εδώ τον ορισμό της αριθμητικής παραγόγου. Εδώ το έχω γράψει με το σύμβολο FF, δηλαδή ότι η F είναι η συνάρτηση, FF είναι η παράγωγος, αλλά μπορείτε να το κάνετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Πολλοί για παράδειγμα χρησιμοποιούμε αυτόν τον συμβολισμό, το F1, το F2 για τη δεύτερη παράγωγη και ούτω καθεξής. Ας το αφήσουμε εδώ σαν FF. Όπως βλέπετε έχει ξανά αυτόν εδώ τον τύπο που είχαμε δει στο άλλο μάθημα σχετικά με τον αριθμητικό υπολογισμό της παραγόγου. F χ συν H μείον F χ μείον H δια δύο φορές το H. Αυτό το H εδώ θα το πάρουμε από πάνω σαν σταθερά στο πρόγραμμα, σαν μια δηλαδή μεταβλητή η οποία είναι σταθερή, έχει σταθερή τιμή σε όλο το πρόγραμμα. Θα μπορούσε κανείς να απαλείψει αυτό εδώ το H και να χρησιμοποιήσει εδώ απευθείας την τιμή του. Για παράδειγμα ένα εψιλον μείον 4, 10 στη μείον τετάρτη δηλαδή, θα μπορούσε να είναι και έτσι. Σε αυτή την περίπτωση η αλλαγή που έχουμε κάνει είναι μεν λίγο βολική γιατί είναι πιο απλή η συνάρτηση της κλίσης της παραγόγου, ωστόσο αυτή το H τώρα πια είναι μια τοπική μεταβλητή μέσα στη συνάρτηση και δεν είναι μια καθολική όπως είναι εδώ. Πιθανά αυτό να είναι μια καλή προσέγγιση, πιθανά όμως να χρειαστούμε αυτή την μεταβλητή και σε άλλα μέρη του προγράμματος αν αυτό μεγαλώσει και απλά θέλω να σας πω ότι γενικά προτιμούμε να, σε τέτοιες περιπτώσεις να δίνουμε μια τέτοια σταθερά έτσι ώστε με εύκολο τρόπο να μπορούμε να την αλλάξουμε αν χρειαστεί σε όλες τις συναρτήσεις που εμπλέκονται και χρειάζονται αυτό το H. Εδώ είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον τρόπο θα πάρουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Πάμε τώρα να δούμε το κύριο μέρος του προγράμματος κυρίες και κύριοι, το κυρίως μενού. Θα χρειαστεί να ορίσουμε στην αρχή κυρίες και κύριοι μια μεταβλητή όπως εδώ την root found την οποία έχω αρχικοποιήσει στην τιμή false με την έννοια ότι είναι μια μεταβλητή ελέγχου για το αν βρέθηκε ή δεν βρέθηκε ρίζα. Θα δούμε γενικά σε τέτοιες διαδικασίες όπου ελέγχουμε τη σύγκληση μιας διαδικασίας πάντοτε είναι καλό να έχουμε μια τέτοια μεταβλητή για το αν έχουμε ή δεν έχουμε σύγκληση, αν πετύχαμε ή δεν πετύχαμε το σκοπό μας. Εδώ η αρχική τιμή που έχει false είναι γιατί εξ ορισμού στην αρχή θεωρούμε ότι δεν έχουμε πετύχει ακόμα την έβρεση της ρίζας. Θα αλλάξει αυτή η τιμή σε true αν την βρούμε. Η μεταβλητή D που βλέπετε από κάτω είναι μια μεταβλητή η οποία μετράει, υπολογίζει συγγνώμη, την απόλυτη τιμή της διαφοράς ανάμεσα σε δύο διαδοχικές προσεγγίσεις. Αν αυτή η τιμή D γίνει μικρότερη από αυτή τη τιμή ε που έχουμε ορίσει εδώ, το 10 στη μείον 6 δηλαδή, τότε η διαδικασία θα τερματιστεί. Βασική επίσης μεταβλητή είναι η μεταβλητή Χ, η σειρά των διαδοχικών, η ακολουθία αν θέλετε των διαδοχικών τιμών του Χ τις οποίες υπολογίζουμε σταδιακά μέσα σε αυτή την, μέσω αυτής της μεθοδολογίας. Προσέξτε το μέγεθος του πίνακα έχει οριστεί σε max iter. Αυτό το max iter δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία τιμή, εδώ την έχουμε ορίσει στο 100 και εδώ τη βάζουμε έξω από το, έξω από τη main και όχι μέσα στη main για να μπορεί να είναι εύκολα να μπορούμε να την αλλάζουμε, να την τροποποιούμε εύκολα κτλ. Ο λόγος κυρίες και κύριοι
είναι το εξής, ότι σε κάθε μεθοδολογία, σε κάθε περίπτωση που ακολουθούμε μια μεθοδολογία σύγκλησης μέσω μιας διαδικασίας ακολουθίας τιμών, ορίζουμε πάντοτε ένα αριθμό μέγιστον επαναλήψεων. Θα τερματίσουμε τη μεθοδολογία, δηλαδή την εκτέλεση του προγράμματος, εάν η τιμή αυτή ξεπεραστεί, δίνοντας κάποιο μήνυμα προειδοποίησης σφάλματος κτλ. Και επίσης το I είναι μια μεταβλητή που χρησιμοποιούμε εδώ για την... και βέβαια είναι μια μεταβλητή η οποία χρησιμοποιούμε και για να δώσουμε τα διαδοχικά χ, να πούμε δηλαδή ότι έχουμε το χ 1, 2, 3 κτλ. Από την άλλη μεριά είναι επίσης χρησιμοποιούμε και για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων. Στο σημείο αυτό να σας πω ότι εδώ χρησιμοποιούμε ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως και στο λογιστικό φύλλο που είδαμε πριν, τυπώνει σταδιακά τις προσεγγίσεις που κάνει. Αυτό γενικά εννοείται ότι και δεν χρειάζεται. Το κάνουμε μόνο και μόνο για λόγους εκπαίδευσης, έτσι ώστε να βλέπουμε καθώς γράφουμε το πρόγραμμα, όπως το έχουμε γράψει το πρόγραμμα, πώς η μέθοδος αυτή σταδιακά προσεγγίζει τη ρίζα. Σε ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα όπου απλά χρειαζόμαστε την ρίζα και την τιμή της μεταβλητής root found, δηλαδή αν βρέθηκε ή δεν βρέθηκε ρίζα, όλα αυτά εδώ πέρα είναι περιτά. Η μέθοδος, κυρίες και κύριοι, αφού έχει διαβάσει μια αρχική τιμή στο χ, αυτό το χ0 που βλέπετε εδώ, την οποία εδώ κάλλιστα θα μπορούσατε να έχετε γράψει και χ i, μιας και το i εδώ στην πραγματικότητα ξεκινάει από το 0, κάνει λίγο το εξής. Υπολογίζει αυτήν εδώ την ποσότητα. Αυτή εδώ η ποσότητα που βλέπετε δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή εδώ. Αυτό το χ1 ίσον χ0 μείον f του χ0 δια f τόνος του χ0. Προσέξτε, είναι το i είναι 0. Εδώ θα είναι 1. Άρα το χ1 είναι το χ0 μείον το f του χ0 δια το ff του χ0 ως προς το h. Σας υπενθυμίζω ότι το FF δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνάρτηση υπολογισμού της παραγόγου με τη μέθοδο της αριθμητικής προσέγγισης και είναι εδώ πάνω. Νάτι, αυτή είναι. Σε αυτή την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, μάλλον αφού έχουμε κάνει αυτόν τον υπολογισμό, στη συνέχεια θα υπολογίσουμε το D, δηλαδή ποια είναι η απόλυτη τιμή της διαφοράς ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις του χ, του χ1 και του χ0, του χ2 και του χ1, του χ3 και του χ2 και ούτω καθεξής. Θα τυπώσουμε, όπως σας είπα, για λόγους εκπαίδευσης αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε βρει μέχρι στιγμή σε μία γραμμή και θα κάνουμε εδώ τώρα τους ελέγχους μας. Η γραμμή 43 έχει ένα if το οποίο ελέγχει το εξής απλό. Αν αυτό το D, αν αυτή η διαφορά δηλαδή, είναι μικρότερη από μία πολύ μικρή θετική σταθερά ε, την οποία έχουμε ορίσει στην αρχή του προγράμματος όπως θυμάστε, τότε θα αλλάξουμε την τιμή της μεταβλητής root found σε true, θα την κάνουμε δηλαδή αληθή την τιμή και θα τερματίσουμε το βρόγκο. Θα γράψουμε εδώ break, δεν χρειάζεται να πάμε παρακάτω. Εδώ θα κάνουμε έναν ακόμα έλεγχο από κάτω. Αν δεν τερματιστεί ο βρόγκος, οπότε χρειάζεται να τον επαναλάβουμε. Θα ελέγξουμε αν αυτή εδώ η τιμή, έχει το i δηλαδή, έχει ξεπεράσει το όριο επαναλήψεων, το maximum iteration που έχουμε βάλει εδώ πέρα πάνω να είναι 100. Αν αυτή η τιμή έχει ξεπεραστεί, τότε θα κρατήσουμε την τιμή της μεταβλητής σε root found ίσον false και θα βγούμε από τον βρόχο με την έννοια ότι έχουμε ξεπεράσει το μέγιστο επιτρεπτό πλήθος επαναλήψεων και δεν θέλουμε ο βρόχος να είναι ατέρμονος ή να εκτελείται, δεν ξέρω, πάρα πολύ χρόνο κτλ. Διαφορετικά, αν είμαστε μέσα σε αυτό το όριο και δεν έχει βρεθεί ακόμα ρίζα, τότε αυτή η τιμή της παράστασης εδώ στο while στη γραμμή 56 θα είναι ψευδής, οπότε όσο αυτή η παράσταση είναι ψευδής, συγγνώμη, όσο αυτή η τιμή της μεταβλητής είναι ψευδής, οπότε η παράσταση αυτή εδώ είναι αληθής, θα γίνεται συνέχεια επόμενη εκτέλεση του βρόχου, επόμενη κτλ. Όταν ο βρόχος τερματιστεί, με τον έλεγχο if εδώ, θα ελέγξουμε. Αν η τιμή της παράστασης είναι αληθής, θα γράψουμε τη ρίζα, ότι βρέθηκε ρίζα χ ίσον τόσο κτλ. Αλλιώς θα τυπώσουμε ένα μήνυμα στην οθόνη για το χρήστη που να λέει δεν βρέθηκε η ρίζα. Πιθανά μερικοί από εσάς να ενοχλούνται με την ιδέα ότι εδώ έχουμε το όνομα μιας μεταβλητής χωρίς να έχουμε τιμή, έλεγχο για παράδειγμα κάτι τέτοιο ή οτιδήποτε άλλο.
Σας υπενθυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι στη C++ αυτό δεν είναι απαραίτητο. Κάθε μεταβλητή που έχει τιμή μπορεί να αποτιμηθεί σε true και false. Αν έχει μια οποιαδήποτε τιμή εκτός από το 0, είναι true. Μπορούμε όμως να τα αφήσουμε και έτσι, αν αυτό σας είναι πιο έτσι οικείο και πιο ζωντανό στο τι θέλουμε να κάνουμε, πώς το κάνουμε κτλ. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι μιας και ξεκινήσαμε εδώ την τιμή της μεταβλητής root found να είναι false, αυτή εδώ η εντολή δεν χρειάζεται, δηλαδή να γράψουμε ξανά ότι είναι false. Ωστόσο είναι πιο εύκολο για μας να ελέγξουμε στη συνέχεια το πρόγραμμα το πότε αυτή η μεταβλητή αλλάζει τιμή σε true και false κτλ. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε εμείς για δική μας ευκολία, παρά ότι είναι προγραμματιστικά αναγκαίο να γίνει κτλ. Δεν είναι. Όπως και αυτό που έχω γράψει εγώ εδώ. Λοιπόν, για να γυρίσουμε λίγο στο γράφημα της συνάρτησης, κυρίες και κύριοι, να υπενθυμίσουμε λίγο έτσι πού κοντά είναι. Είμαστε στις ρίζες και ας δοκιμάσουμε το πρόγραμμα και την τύχη μας. Περιττό να σας πω επίσης ότι το πρόγραμμα κάθε φορά λογικά θα βρίσκει την πιο κοντινή ρίζα από την αρχική τιμή που του βάζουμε στις περισσότερες των περιπτώσεων. Δείτε λίγο, θα δοκιμάσουμε λίγο καταρχήν την τιμές οι οποίες είναι μεγαλύτερες από το 5. Πάμε λίγο στο πρόγραμμα, εδώ είμαστε, ας το εκτελέσουμε. Έβρεση ρίζας με τη μέθοδο Newton, δώσε μου μια αρχική τιμή για το χ, ας δώσουμε το 10. Το πρόγραμμα, σύμφωνα με αυτά που του έχουμε πει, θα υπολογίσει διαδοχικές τιμές του χ, όπως βλέπετε εδώ, μέχρι ότου αυτές οι διαφορές ανάμεσα σε δύο διαδοχικά χ να γίνουν μικρότερες από το ε, από το 10 στη μείον 6 που έχουμε βάλει, και θα καταλήξει σε αυτήν εδώ τη ρίζα, στο χ ίσον 5. Βλέπετε, το έκανε μόνο σε 8 επαναλήψεις, αρκετά γρήγορα δηλαδή. Οι διαφορές που βλέπετε εδώ στο D μειώνονται πάρα πολύ γρήγορα, είναι στο 2,3, 1,4, 0,7 και πολύ γρήγορα πηγαίνουμε σε αρκετά μικρούς αριθμούς. Μπορούμε επίσης, κυρίες και κύριοι, να πάρουμε αρκετά γρήγορα την λύση, ακόμα και αν κάνουμε αρκετά άστοχες, πώς το λένε, αρκετά άστοχες προσεγγίσεις της ρίζας, για παράδειγμα το 100 που είναι πολύ μακριά από το 5, και πάλι θα καταλήξουμε στην ρίζα. Η παράγωγος πολύ γρήγορα θα μας οδηγήσει προς το σωστό μέρος, προς τα που πρέπει να κινηθούμε δηλαδή. Δείτε λίγο τι θα γίνει αν εδώ ξεκινήσουμε από το 4, φτάσαμε στην ρίζα του μείον 2, για προσέξτε λίγο εδώ. Είμαστε εδώ στο 4 και έχουμε πάει στην ρίζα μείον 2, δηλαδή δεν πήγαμε ούτε στο 5 ούτε στο 3. Αυτό συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, και πολλές φορές μπορεί να μας οδηγήσει και σε ασταθείς λύσεις, δηλαδή να αποτύχει η μέθοδος Newton να βρει την ρίζα, γιατί πάρα πολύ απλά είμαστε σε μια περιοχή που η παράγωση είναι πολύ κοντά στο 0, και επειδή ακριβώς αυτό το 0 είναι στον παρανομαστή, το F τόνος του χ που βλέπατε εδώ κάτω, μπορεί να μας οδηγήσει σε αστάθεια της λύσης. Οπότε η αρχική εκτίμηση της ρίζας, εάν η παράγωση, με λίγα λόγια, σε αυτό το σημείο είναι κοντά στο 0 ή 0, τότε θα έχουμε αστάθεια ως προς την λύση και πιθανόν και να μην τη βρούμε. Εδώ είμαστε λίγο τυχεροί, γιατί η αριθμητική παράγωγος δεν είναι και πολύ ακριβής υπολογιζόμενη με το 10 στη μείον 4 που έχουμε βάλει εδώ. Να το, αυτό εδώ. Από την άλλη μεριά, δείτε λίγο, αν δώσουμε το 0, πόσο γρήγορα θα πάμε επίσης στο 5, εδώ δηλαδή, έχουμε πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε περάσει λίγο και από το 3, συγγνώμη, και έχουμε πάει κατευθείαν στο 5. Όπως βλέπετε και εδώ, όπως και με τη μέθοδο της διχοτόμησης, βρίσκουμε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, μία ρίζα. Δουλειά σας είναι προς το παρόν, και δουλειά μας, αλλά και δουλειά σας, να ακούσω καμιά ιδέα σχετικά με το πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, είτε με τη μέθοδο της διχοτόμου, είτε με τη μέθοδο του Newton Raphson που εξετάζουμε εδώ, έτσι ώστε να πάρουμε περισσότερες από μία ρίζες, και αν είναι δυνατόν όλες. Προσέξτε λίγο κάτι το οποίο έχουμε παραλείψει να πούμε, αν και θεωρείται ότι είναι γνωστό από αυτά που έχουμε άλλη φορά πει στο μάθημα και από αυτά που έχετε διαβάσει. Η μέθοδος εφαρμόζεται για συνεχείς συναρτήσεις, δεν μπορούμε να την εφαρμόσουμε για μη συνεχείς συναρτήσεις.
Και θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα αυτό το βίντεο δίνοντας ένα-δύο παραδείγματα σχετικά με άλλου τύπου συναρτήσεις και υπολογισμούς ριζών, όχι μόνο σε πολύ όνειμα. Υπενθυμίζω για παράδειγμα σε μια τελευταία εκτέλεση εδώ ότι αν για παράδειγμα δώσουμε μια ενδιάμεση τιμή, κοιτάξτε λίγο, ανάμεσα στο μείον 2 και στο... Εδώ υπάρχουν δύο ρίζες σε αυτή την περιοχή, μείον 2 και 3. Αν δώσουμε για παράδειγμα μια πολύ κοντινή λύση στο 3, για παράδειγμα την 2,9, που είναι μια καλή προσέγγιση, πολύ γρήγορα θα καταλήξουμε, όπως βλέπετε, στο 3. Κάτι που δεν είχαμε καταφέρει να κάνουμε με τη μέθοδο της διχοτόμησης, όταν το ένα άκρο ήταν κοντά στη ρίζα, αλλά το άλλο ήταν μακριά. Από την άλλη μεριά, αν ξέρουμε πού περίπου είναι η ρίζα, η μέθοδος Newton πολύ γρήγορα θα μας βρει μια εξαιρετική προσέγγιση της. Αν τώρα εδώ αλλάξουμε την εξίσωση, για παράδειγμα επιστρέψουμε σε μια εξίσωση που έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, την A στη Χ μείον Χ μείον 2, μια δύσκολη εξίσωση να λυθεί με απλό τρόπο, αναλυτικό κτλ. Τότε εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ εύκολο να καταλήξουμε στη ρίζα στο 1,14, είτε ξεκινώντας από μια καλή προσέγγιση το 1 που έχω κάνει εγώ εδώ, είτε ακόμα ξεκινώντας και από μια μακρινή προσέγγιση, το 100 για παράδειγμα, θα χρειαστεί να κάνουμε αρκετές επαναλήψεις. Προσέξτε τώρα εδώ ότι έχουμε ξεπεράσει, έχουμε πλησιάσει το 1,14, 1,3 είμαστε κτλ, αλλά δεν έχουμε βρει ρίζα. Αν δεν θέλετε εδώ να έχετε αυτό το 101 να το ξεπερνάτε δηλαδή, τότε εδώ, μιας και εδώ είμαστε στο 100, σε αυτήν εδώ την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να βάζετε μεγαλύτερο και όχι μεγαλύτερο ή ίσο, και προσέξτε λίγο, το ξαναλέω, με το 100 βλέπετε ότι η μέθοδος πλησιάζει, αλλά ανάλογα με τη φύση της συνάρτησης, της εξίσωσης και τα λοιπά, η σύγκληση μπορεί και να μην είναι τόσο πολύ γρήγορη όπως βλέπετε. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση πρέπει να εφαρμόσουμε μία άλλη τακτική, όπως συγγνώμη δεν έπρεπε να βγάλω αυτό εδώ. Απλά εδώ, αυτό που έπρεπε να σας πω είναι ότι αυτό εδώ πρέπει να πάει πιο πριν, όχι πιο μετά. Συγγνώμη λίγο για το μικρό αυτό λαθάκι, πρέπει να κάνουμε τον έλεγχο μετά και όχι πριν την επαύξηση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, είναι να δοκιμάσουμε να μεγαλώσουμε αυτή την τιμή, να πάμε δηλαδή σε περισσότερες επαναλήψεις. Οπα, λάθος. Έτσι ώστε βλέπετε ότι τώρα πια χρειάστηκαν 104. Πιθανά να χρειαστούν 104, δηλαδή λίγο να χρειαστεί να αυξήσουμε αυτό τον μέγιστο αριθμό των επαναλήψεων. Σε κάποιες φορές όμως χρειάζεται και περισσότερο. Να είστε λίγο υποψιασμένοι όταν χρησιμοποιείτε άλλου είδους προγράμματα, πακέτα, αυτά τα περίφημα black box πακέτα, τα μαύρα κουτιά που δεν ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν και τι κάνουν, αλλά το κάνουν γύρω από οικονομετρικές κυρίως εφαρμογές. Ποιο είναι το μέγιστο πλήθος των επαναλήψεων που χρησιμοποιείτε σε μεθόδους σύγκλησης, γιατί κάτι τέτοιο, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ συχνά να το βρείτε μπροστά σας. Θα γυρίσουμε τώρα λίγο εδώ στο 100 πάλι, δεν θα χρειαστούμε τόσες πολλές, για να σας πω επίσης ότι η μέθοδος αυτή μπορεί να σας δώσει πολύ καλά αποτελέσματα όταν είστε κοντά, όταν έχετε δηλαδή μια σχετικά καλή προσέγγιση. Το πόσο καλή πρέπει να είναι αυτή η προσέγγιση εξαρτάται από περίπτωση σε περίπτωση. Εδώ για παράδειγμα ακόμα και το 5 είναι μια καλή προσέγγιση, δεν χρειάστηκε να ξεπεράσουμε το 100. Σε σχέση όμως με το πολυόνυμα που είχαμε πριν, παρατηρήστε ότι αυτή η σύγκληση γίνεται πιο σιγά, δεν είναι δηλαδή τόσο γρήγορη. Η μέθοδος Newton-Raphson έχει κάποια προβλήματα σύγκλησης σε περιπτώσεις κτλ. Αυτό όμως είναι κάτι που θα δούμε παρακάτω σε άλλα κομμάτια του μαθήματος και σε άλλου είδους ασκήσεις. Προς το παρόν, συγκρατήστε λίγο αυτό τον απλό τύπο, ότι εάν είτε έχουμε τον αναλυτικό τύπο της παραγόγου, είτε μπορούμε να τον προσεγγίσουμε με κάποιο τρόπο, ο αναδρομικός αυτός τύπος μπορεί να μας οδηγήσει στον υπολογισμό της ρίζας μιας εξίσωσης. Είτε αυτή είναι πολυονυμική, είτε δεν είναι. Σας ευχαριστώ πολύ.